Μάνο, καταρχήν, καλή χρονιά και συγχαρητήρια για την πολύ καλή πορεία που έχει φέτος η ομάδα. Καλή χρονιά, Στέλιο. Καλή χρονιά. Υγεία σε όλο τον κόσμο και ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Τα δύο προηγούμενα χρόνια η ομάδα πήγε έτσι σε ένα φινάλε αγωνίας. Φέτος έχει ξεκινήσει διαφορετικά. Έγιναν και αλλαγές, όχι πολλές, στο εμψυχοδυναμικό. Πώς βλέπεις εσύ, πολλά χρόνια στο σύλλογο, πώς βλέπεις τη φετινή πορεία? Ναι, ήταν μια απόφαση από κοινού το καλοκαίρι, από όλα τα παιδιά που απαρτίζουμε την Επιτροπή Μπάσκετ, ότι θα έπρεπε να κινηθούμε λίγο διαφορετικά φέτος και να αποφύγουμε αυτό το κάθε τέλος της χρονιάς να παλεύουμε για την εξωτερία, το οποίο είναι και πολύ δύσκολο και κάποιες στιγμές μπορεί να μην το πετύχεις και να βρεθείς στη δυσάρεστη θέση να πέσεις κατηγορία. Θεωρώ ότι με λιτές κινήσεις αλλά με ουσιαστικές κάναμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά και θεωρώ ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ο στόχος, φαντάζομαι, είναι να είσαστε στην πρώτη εξάδα ώστε να αποφύγετε έτσι αυτό που είπες και νωρίτερα, έτσι να εμπλακεί η ομάδα σε περιπέτειες και να έχει γενικά έτσι ένα πρωτάθλημα ήρεμο και μια καλύτερη πορεία από τα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς. Ο στόχος μας ήταν εξ αρχής να ανέβουμε ένα επίπεδο. Ένα επίπεδο παραπάνω σημαίνει ότι αυτό ακριβώς που είπε Στέλιο, να είναι η κατηγορία πιο εύκολη για μας φέτο, ούτως ώστε να μην βγούμε στην ίδια διαδικασία. Ήταν ένα στόχος ο οποίος δεν είναι εύκολος, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι, το να ανέβεις σε επίπεδο ή να φέρεις παίχτες καλύτερους στην ομάδα με μερικές αλλαγές, θα ανεβαίνει και το budget και ανεβαίνουν και οι υποχρεώσεις της ομάδος. Όμως υπηρετούμε πιστά το σωματείο πάρα πολλά χρόνια και θεωρώ ότι αυτό ήταν το καθήκον μας και φέτο που ήμασταν πιο έτοιμοι το πράξαμε. Ναι. Και μέχρι στιγμής σίγουρα η πορεία της ομάδος είναι επιτυχημένη. Ο στόχος μας, όπως είπες, ήταν ναι, όντως να αποφύγουμε τα play out και να έχουμε μια καλή θέση στη βαθμολογία. Προς το παρόν δείχνει ότι καλά πάμε. Η ομάδα αγωνίζεται κάθε Σάββατο διεκδικώντας την νίκη. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα. Καταφέραμε και εντάξαμε 4 παιδιά καινούργια στην ομάδα, τα οποία εκτός από καλή παίχτες είναι και καλή αθλητισμή είναι και καλοί χαρακτήρες. Όλο αυτό έχει βγει και θεωρώ ότι φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Ναι, πραγματικά φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Πιστεύεις ότι θα καταφέρετε αυτό το στόχο? Είναι ένα πρωτάθλημα που έχει πολλές αθηναϊκές ομάδες, καλές ομάδες. Θα πετύχει ο Όφη αυτό το στόχο? Κοίταξε, η διαφορά του φέτο από πέρυσι είναι ότι φέτο πραγματικά δεν υπάρχει φαβορή. Δηλαδή δεν είναι αυτό που γινόταν τα πρώτα χρόνια που υπήρχε μια ομάδα με ένα τρομερά υψηλό μπάζετ με πολύ καλούς παίκτες. Όλες οι ομάδες είναι ικανές να κάνουν κάτι, όλες οι ομάδες είναι ικανές να κάνουν ζημιά. Αυτή τη στιγμή είναι 8-9 ομάδες που θα διεκδικήσουν μια θέση στην πρώτη εξάδα που οδηγεί στα play-offs. Και επειδή, όπως είπα, πραγματικά όλες οι ομάδες μπορούν να κάνουν ζημιά, το αποτέλεσμα θα κριθεί στην πορεία από το πόσο θα αντέξουμε και πόσες ομάδες θα καταφέρουν να πάνε μέχρι το τέλος υγιείς και να έχουν επιτυχίες. Ναι. Δηλαδή το σημαντικότερο κομμάτι είναι η διάρκεια, θεωρώ, σε αυτό το φετινό πρωτάθλημα, το οποίο πραγματικά δεν υπάρχει φαβορή ούτε για την πρώτη θέση, ακόμα ούτε και για τους μία-δύο ομάδες που θα είναι στα play out. Είναι όλοι μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Ο Άβιτς, το βαθμολογικό πίνακα, η διαφορά του τρίτου από αυτόν που είναι στα play out είναι απλά δύο νίκες, οπότε όλα είναι ρευστά. Ναι, πραγματικά. Αυτό που λες νομίζω ισχύει απόλυτα. Δηλαδή βλέπουμε και τη βαθμολογία που έχουν μπροστά μου τώρα, Μάνο. Το Εγάλιο και ο Πρωτέας Βούλας έχουν 25 και μετά είσαστε εσείς, ο Πανελευσυνιακός, η Νάξος, η Δάφνη, το Παλαιοφάλιρο και η Αναγέννηση, νομίζω. Την Αναγέννηση πώς την έχεις δει? Η Αναγέννηση είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και γενικά δεν είναι μόνο η ομάδα, είναι αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η καθαρότητα και η πολύ καλή οργάνωση που έχουν πραγματικά για μια επαρχιακή ομάδα και μια επαρχιακή ομάδα που στην ουσία τώρα έχει ανέβει στις εθνικές κατηγορίες. Πέρυσι ήταν στη Γάμα Εθνική, καταφέραν βγήκαν και βγήκαν στη Β'. Είναι μια ομάδα που κοσμεί την κατηγορία, μια ομάδα με πολύ καλή δουλειά, με πολύ καλή οργάνωση. Απορτίζεται από μια διοίκηση με πολύ καλούς ανθρώπους που είναι γνώστες στον μπάσκετ και που αγαπάνε αυτό που κάνουν. Και από ό,τι φαίνεται δεν ήρθαν για να φύγουν, ήρθαν για να μείνουν. Ναι. Έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Είναι μια μείνει στην κατηγορία. Αυτό από ό,τι αντιλαμβάνεσαι είναι δύσκολο. Θα δούμε, θα δείξει. Θεωρώ πάντως ότι είναι σε ένα πολύ καλό και σωστό δρόμο.
και αν θα συνεχίσουν έτσι θα καταφέρουν πολλά. Εσείς τώρα παίζετε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Δάφνη, με την οποία ισοβαθμείτε στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Πάντως ο Όφη φέτος και εκτός είναι δυνατός. Αν εξαιρέσουμε εκείνο το παιχνίδι που με το Εγάλο ήταν, που είχατε ταλαιπωρηθεί, είχατε και ιώσεις, ταξίδια. Αυτό ήταν, αν δεν κάνω λάθος, Μανώ. Ναι, ήταν με τον Πρωτέα Βούλας. Α, με τον Πρωτέα Βούλας. Ναι. Εκεί ήμασταν πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι και δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω. Αν και πρέπει να πούμε ότι ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος που ήταν 15 πόντους, ας πούμε 20, στα τρία δεκάλεπτα ήμασταν άκουσα τα αγωνιστική, αλλά δυστυχώς δεν αντέξαμε. Είναι αυτό που είχα πει και στην προηγούμενη φορά και κάναμε και κάποιες δηλώσεις, ότι πραγματικά οι επαρχιακές και οι ομάδες οι νησιώτικες, δεν περνάνε καλά. Έχουμε πολλά προβλήματα να λύσουμε, έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε για το μέλλον, αν θέλουμε να έχουμε ένα πιο αξιόπιστο και πιο αξιόλογο μπάσκετ. Εν πάση περιπτώσει, η ταλαιπωρία για μας είναι συνεχόμενη. Είναι κάθε 15 μέρες ταξίδι με το καράβι, με άσχημες χερικές συνθήκες, ιδίως το χειμώνα, με απαγορευτικά και μην ξεχνάμε με το τεράστιο πρόβλημα των ιώσεων, που πραγματικά, αν δεν είσαι μέσα σε μια αποστολή ομάδα η οποία ταξιδεύει με το καράβι, μπορεί να την νιώσει. Αλλά αυτό που βλέπουμε πραγματικά κάθε 15-20 μέρες είναι παιδιά να έχουν πυρετό και ιώσεις, και όλα αυτά προέρχονται δυστυχώς από τα ταξίδια. Γιατί ένα ταξίδι από ό,τι αντιλαμβάνεσαι στο καράβι έχει αρκετές δυσκολίες. Έρχεσαι σε επαφή με πολύ κόσμο, οπότε. Πάρα πολύ. Την ίδια ώρα που οι αθηναϊκές ομάδες κάνουν τρία ταξίδια. Δύο στην Κρήτη και ένα στην Άξο. Δύο ταξίδια στην Κρήτη και ένα ταξίδι στην Άξο. Όλα τα άλλα ταξίδια είναι εντός Αττικής. Παίρνουν το λεωφορείο ή παίρνουν το αυτοκίνητά τους και πάνε. Αυτό να ξέρεις ότι παίζει πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία και στη συνέπεια και στην αντοχή και στη διάρκεια, αλλά και φαίνεται πραγματικά σε πολλούς αγώνες. Όμως είμαστε αναγκασμένοι να το υποστούμε, θα πρέπει να το υποστηρίξουμε και αν θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό, ξέρουμε ότι θα πρέπει να το σηκώσουμε από το φορτίο. Ναι. Πάντως, πέρα από την πολύ καλή πορεία που έχει διαγράψει μέχρι στιγμής η ομάδα, νομίζω ότι ο Όφη είναι πρωταθλητής στις συνολικές δράσεις και το αφιέρωμα, το ιδιαίτερα τιμητικό αφιέρωμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, νομίζω ότι δείχνει ότι σας ενδιαφέρει όχι μόνο το τι θα γίνει μέσα στο γήπεδο, αλλά και έξω από αυτό. Ο συνάνθρωπος, οι άνθρωποι που μας έχουν ανάγκη, και ο Όφη δεν περιορίζεται στις περιόδους των εορτών για να κάνει κάποια κίνηση, αλλά κάνει κοινωνικές δράσεις, Μάνο, σε όλο το χρόνο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι μια επιβράβευση αυτό το δημοσίευμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας στο επίσημο site για σας. Ναι, αφάσταστα. Είναι μια επιβράβευση. Είναι πολύ τιμητικό για την ομάδα μας να ακούγεται αυτό προς τα έξω. Εμείς θεωρούμε σαν σωματείο ότι μπάσκετ δεν είναι μόνο το καθεαυτό άθλημα, το να μπαίνεις να αγωνίσεις 40 λεπτά και τέλος. Μπάσκετ και γενικά αθλητισμός έχει πολλές παραμέτρους, και μια πολύ σοβαρή παράμετρος που την έχουμε πάρει πολύ σοβαρά τον τελευταίο καιρό είναι οι κοινωνικές δράσεις. Έχουμε την τύχη η ομάδα να απαρτίζεται από 6 παιδιά, 6 τα παιδιά που θεωρητικά εντός εισαγωγικών είμαστε μια επιτροπή άθλητης στην ουσία, αλλά αυτή είναι που εμείς είμαστε που κινούμε το μπάσκετ. Έχουμε μια τρομερή συνεργασία μεταξύ μας. Έχουμε την τύχη να έχουμε τον Ηρακλή Φενιανάκη μαζί μας, ο οποίος είναι υπεύθυνος marketing και είναι ένα παιδί με τρομερές ιδέες, που έχει το χρόνο και τη δυνατότητα να ψάχνεται. Και πραγματικά ό,τι φαίνει στην επιφάνεια είναι πάρα πολύ όμορφο. Συγχρόνως και εμείς που το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο το φορτίο είναι τεράστιο, το αντιλαμβάνεσαι, συμμετέχουμε όσο μπορούμε και τον ακολουθούμε στο κομμάτι αυτό. Και θεωρώ ότι αυτό το πρόσωπο που βγάζει η ομάδα προς τα έξω είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί πραγματικά δίνει αξία και στο μπάσκετ και στους παίχτες και στην ομάδα και στο πρωτάθλημα. Ναι, και πραγματικά. Ναι, δεν νομίζω άλλη ομάδα να έχει κάνει ομάδα μπάσκετ τόσες πολλές δράσεις. Κάθε εβδομάδα είναι μια δράση για μας. Κάθε αγωνιστική είναι και μια καινούργια δράση. Αν δεν υπάρχει δράση, θα υπάρχει μια τιμητική πλακέτα, ένα δώρο ή να τιμήσουμε ένα πρόσωπο το οποίο έχει προσφέρει στον αθλητισμό. Είτε είναι παλέμαχος αυτός, είτε παλιός παράγοντας, είτε ένας παίκτης της ομάδος, είτε ένας πρώην αθλητής, ένας πρώην προπονητής. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, όπως είπα και πριν, ομορφαίνουν τον αθλητισμό και μας κάνουν και εμάς να το ευχαριστούμαστε περισσότερο. Γιατί πίστεψέ με, οι δυσκολίες και οι αντικειμενικότητες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πάρα πολλές. Ναι, γιατί είσαστε μια αεραστεχνική ομάδα. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, αυτό όντως μας κάνει τη ζωή μας πιο όμορφη και μας κάνει την καθημερινότητά μας πιο όμορφη και μας δίνουν και την
δύναμη να συνεχίσουμε αυτό το δύσκολο έργο και ελπίσουμε να το καταφέρουμε και φέτος μέχρι τέλος. Για τον επίλογο θα ήθελα έτσι, είστε ευχαριστημένοι από την παρουσία του κόσμου φέτος, Μάνο? Ίσως δεν είναι το μόνο μελανό σημείο σε όλο το κομμάτι αυτό της ομάδος. Από ότι, όπως σου είπα πριν και το εννοώ φιλοστέλειο, εμείς κάνουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Είμαστε, όπως είπα και πριν, μια επιτροπή που ανιδιοτελώς δουλεύουμε για αυτόν τον σκοπό και δουλεύουμε πάρα πολλές εργατόρες χωρίς να πληρωνόμαστε, λείπονται από τις οικογένειές μας, στερώντας χρόνο από τα παιδιά μας, αλλά το κάνουμε με πολύ αγάπη προς το σωματείο και προς το σύμμα που πρεσβεύουμε και προς τον Όφη. Για να πει στο παρελθόν ότι ο Όφη χωρίς τον κόσμο του δεν εννοείται. Είναι μια συμφασμένη έννοια. Θέλουμε πολύ τη βοήθεια του κόσμου, την έχουμε ανάγκη. Υπάρχει κόσμος, υπάρχει ο μελλοντικός κόσμος που αγαπάει τον μπάσκετ και θέλει να έρθει στο γήπεδο. Και ελπίζουμε να το δούμε στους επόμενους αγώνες, γιατί πραγματικά φέτος έχουμε κάνει το κάτι παραπάνω. Αυτό που ίσως να ζητούσε ο κόσμος, γιατί είχε κουραστεί από τον κάθε χρόνο η ομάδα να παλεύει για την παραμονή της. Οπότε νομίζω ότι και εμείς το αξίζουμε και ο κόσμος αξίζει να έρθει στο γήπεδο να χειροκροτήσει αυτά τα παιδιά που νομίζω ότι φέτος θα καταφέρουν να την πάνε την ομάδα ψηλά. Ναι. Αρχές διανομένης από το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι που είναι με το Ζωγράφο 27 Ιανουαρίου. Το επόμενο Σάββατο. Μάνος Παγιαννάκης, ευχαριστώ θερμά. Καλή πορεία και στη συνέχεια του πρωταθλήματος στην ομάδα μπάσκετ του ΟΦΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ πολύ, Στέλιο. Καλή συνέχεια.